την μικρή Τζορτζίνα. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα από την Κύπρο. Καλημέρα και από την Αθήνα και εύχομαι το καλύτερο για όλους μας σε μια εποχή δύσκολη. Δύσκολη, έχετε δίκιο. Με πολλές προκλήσεις και αντιθέσεις στην κοινωνικότητά μας και στην προσωπική μας ζωή. Έχετε δίκιο. Το γεγονός αυτό είναι αλήθεια ότι έχει συνταράξει όλες τις κοινωνίες, που θα έλεγα παγκόσμια. Mm-hmm. Γιατί αν αποδειχθεί όντως ότι υπάρχει εδώ μια δολοφονική συμπεριφορά σε τρία παιδιά, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα είναι το μεγάλο γεγονός του αιώνα, όχι της δεκαετίας. Τρία παιδιά τώρα σκοτώσεις δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο, σωστό. Αλλά εμείς δεν θα κάνουμε δικαστική προσέγγιση, γιατί εμείς οι γιατροί πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα μιλάμε, πρέπει να έχουμε στοιχεία και μόνο στοιχεία της γνώσης και της επιστήμης. Έχεις δίκιο. Πες μου λίγο τώρα, αυτή η ουσία, η ουσία αυτή και τα μήνυ, που εμείς δεν ξέραμε, τη μάθαμε χτες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Η κεταμίνη είναι γνωστή από το 1962 και 1963, που χρησιμοποιήθηκε μάλιστα στον πόλεμο του Βιετνάμ στους τραυματισμένους Αμερικανούς ως αναισθητική ουσία. Δηλαδή η βασική της δομή είναι ότι προκαλεί αναισθησία. Μάλιστα μια ιδιαίτερη αναισθησία που λέγεται αποσυνδετική αναισθησία. Δηλαδή δημιουργεί μια μορφή έκστασης, καταστολής και αμνησίας του ανθρώπου που υποφέρει από ισχυρό πόνο. Χρησιμοποιήθηκε όμως αργότερα και στην κτηνιατρική. Όταν δηλαδή μπήκε στη διαδικασία της ιατρικής θεραπείας, χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στα χειρουργεία των κτηνιάτρων και είναι μια ουσία που προκαλεί ακριβώς αναισθητική δράση, αλλά στην ανθρώπινη κοινωνία δυστυχώς έφτασε στα όρια του ναρκωτικού. Με μια ονομασία που θα το λέγαμε special, ή με τη μορφή του κεταλάρ σε εμπορικές ονομασίες, που δεν υπάρχει όμως στα φαρμακεία, δεν έχει πάρει ποτέ καμία επίσημη έγκριση χορήγησης σε ανθρώπινες θεραπευτικές αγωγές. Τα τελευταία χρόνια όμως, τελευταία δεκαετία, από το 2010-2011, το πήρε και η ψυχιατρική, η δική μας ειδικότητα, που σε χαμηλές δόσεις φάνηκε να δίνει αποτελέσματα ισχυρής αντικαταθλιπτικής δράσης. Μάλιστα. Εκεί που τα χρόνια φάρμακα των αντικαταθλιπτικών ασθενών δεν έδιναν αποτελέσματα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματική της εικόνα. Το κακό ότι χρησιμοποιήθηκε ως ναρκωτικό, ακόμη και ως χάπι διασμού. Δηλαδή, μάλιστα, έχει παρόμοιες συμπεριφορές με το LSD, το PCP, προκαλεί παρεστήσεις, προκαλεί μια αίσθηση χαλάρωσης και αποχάπνωσης, αλλά σε πολύ μεγάλες δόσεις γίνεται πολύ επικίνδυνο και τοξικό, διότι αυξάνει και την αρτηριακή πίεση, την αγκιοκινητική συμπεριφορά της καρδιάς, όπου εκεί επέρχεται και ο άθενος και ο θάνατος λόγω σπασμών και αναπνευστικής ανακοπής. Γιατρέ μου, να ρωτήσω κάτι, γιατρέ μου. Αυτή την ουσία, πού τη βρίσκει κάποιος από τη στιγμή που δεν υπάρχει στο εμπόριο? Όχι. Στο επίσημο εμπόριο δεν υπάρχει, αλλά στο παραεμπόριο υπάρχει ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Δηλαδή κανείς μπορεί να το πάρει από τη μορφή καταρχήν που κυκλοφορεί ως φάρμακο κτηνιατρικό, δηλαδή έχει πάρει επίσημη κτηνιατρική ένδειξη για τα χειρουργεία των ζώων. Κανείς μπορεί να το βρει να το αγοράσει παραπλεύρως. Δυστυχώς σήμερα η φαρμακοκινητική στην κοινωνία μας είναι εύκολη αν έχει την ικανότητα να πληρώσει κάποια ποσά. Το θέμα είναι από εκεί και μετά γιατί το παίρνει κανείς, πού το χρησιμοποιεί, ποιες είναι οι σκοπιμότητες της χρήσης του. Άρα λοιπόν είναι μόνο ως ναρκωτικό. Μάλιστα τα μεγάλα πάρτι της Αγγλίας και της Αμερικής έχει χορηγηθεί ως ψυχεδελικό, δηλαδή ως μια ουσία που δημιουργεί εφορία, ψυχική διάθεση έκφρασης και λειτουργικότητας και απελευθέρωσης των αναστολών. Γιατρέ μου, αντιλαμβάνομαι ότι να χορηγήσει ένα τέτοιο φάρμακο, μια τέτοια ουσία σε ένα μικρό παιδάκι, μπορεί να το σκοτώσει την ίδια ώρα. Ναι, βέβαια σε χαμηλές δόσεις έχει χορηγηθεί σε παλιότερα πρωτόκολλα, διότι προκαλεί μία χαλάρωση του μυϊκού τόνου και δεν επιδρά σε ιδιαίτερες τοξικές αναφορές όπως είναι σε μεγάλες δόσεις. Το δίνουμε, είχε δοθεί μια περίοδο, έχουν γίνει πολλά πρωτόκολλα και στην Αυστραλία και στην Αμερική και στην Αγγλία, που δόθηκε και σε πικρά παιδιά σε πολύ χαμηλές δόσεις προκειμένου να το βοηθήσει από ισχυρή, δηλαδή αλληγητική συμπεριφορά. Χρησιμοποιήθηκε ως αναλγητικό, αλλά σε πολύ χαμηλές και μικρές δόσεις. Φαίνεται όμως ότι όταν δόσεις μεγαλώσουν, δρά πολύ επιθετικά, διότι προκαλεί και σπασμούς, δηλαδή κάνει βροχόσπασμο, κάνει σωματικούς σπασμούς, αλλά δημιουργεί ακόμη και την έννοια του θανάτου πίσω από την αναπνευστική ανακοπή. Mm-hmm. Δηλαδή διακόπτει την καρδιακή λειτουργία, κάνει καρδιακό έμφραγμα, καρδιακό στροκ και φυσικά τον θάνατο σε μεγάλες όμως τοξικές δόσεις που κανείς δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος πώς αντιδρά, αφού δεν έχουμε επίσημα πρωτόκολλα και δεν έχουμε και το δοσολογικό σχήμα. Ναι. Στην ψυχιατρική, το ξαναλέω, μπήκε στη φαρέτρα μας ως αντικαταθλιπτικό, αλλά ακόμη δεν έχει πάρει καμία επίσημη ένδειξη
με ταυτότητα φαρμακευτικής θεραπείας. Θα μπορούσε αυτό να χορηγηθεί, γιατρέ, στο νοσοκομείο, αυτό το φάρμακο στο παιδί? Στο νοσοκομείο χορηγείται, ναι. Δηλαδή είναι μόνο στο νοσοκομείο. Αν κάνεις, μπορεί να το βρει, είναι μόνο σε νοσοκομειακές βάσεις. Μάλιστα. Δεν υπάρχει στα φαρμακεία, δεν κυκλοφορεί επισήμως έξω, ούτε χορηγείται με απλή συνταγή, μόνο με ειδική συνταγή, η οποία πρέπει να δοθεί με συγκεκριμένη θέση του γιατρού προς τη χορήγησή του, κάτω από συνθήκες νοσοκομειακές και λειτουργικές. Και μόνο έτσι. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να πάρει ένα φαρμακείο, να το κοιτάξει μια σταγή απλή για να το αγοράσει και να το χρησιμοποιήσει. Άλλωστε δεν έχει συγκεκριμένη ένδειξη για την ανθρώπινη κοινωνία. Όλα είναι στα πρωτόκολλα. Μόνο στην κτηνιατρική επισήμως έχει χορηγηθεί και χορηγήθηκε και στο Βιετνάμ στους στρατιώτες που είχαν από τραύμα πολύ μεγάλο πόνο, με σκοπό να προκαλέσουν αναισθησία και αμνησία σε έναν τόσο τραυματισμένο βαριά στρατιώτη στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η λήψη είναι ενδοφλέβια, γιατρέ, ή υπάρχει και από όλες τις πλευρές. Υπάρχει και από τη μύτη, εισπνεόμενο, και από το στόμα, σε μορφή πόσμης φύσικας. Υπάρχει σε ενδοφλέβια χορήγηση ένεσης, δηλαδή η χρησιμοποίησή της είναι ευρεία υπό τη μορφή του σκευάσματος. Αλλά δεν πρέπει κανείς να σκέφτεται ότι αυτό είναι πάντα μια θεραπευτική λύση, ως αναλγητικό ή ισχυρό παυσίπονο, διότι μπορεί να γίνει εύκολα πολύ τοξικό για να έχουμε επικείμενο θάνατο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ μου. Περιμένουμε να έρθει στην Κύπρο, γιατί σε έχουμε επιθυμήσει βέβαια εδώ στην εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά. Να είσαι καλά.